ευχαριστήσω δημόσια όλους όσους συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια. Να σας πω βέβαια και το ευχάριστο γεγονός της Ολυμπιάδας είναι ότι από τους 10 Έλληνες μαθητές βραβεύτηκαν και οι 9. Πήραμε ένα αργυρό μετάλλιο, πήραμε 4 χάλκινα μετάλλια και πήραμε και 4 διακρίσεις. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να ακουστούν αυτά τα ονόματα των παιδιών, γιατί αποσιωπήθηκε, όπως σας είπα, από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό το γεγονός. Να πω τα ονόματα των παιδιών και τις διακρίσεις τους, γιατί θα πρέπει να ακούγονται δημόσια και να τιμώνται τέτοια άτομα. Πρόκειται λοιπόν για τους μαθητές Περικλή Οκαλίδη από τη Θεσσαλονίκη που πήρε το αργυρό μετάλλιο, τον Νίκο Κουκοφίλιπ από την Αθήνα που πήρε χάλκινο μετάλλιο, τον Νίκο Κουκουλεκίδη από τη Θεσσαλονίκη που πήρε χάλκινο μετάλλιο, την Γκρινιό Μαρούδα από τα Λεχενά Ηλίας που πήρε χάλκινο μετάλλιο, τον Νίκο Καραμπίτσο από την Αθήνα χάλκινο μετάλλιο, τον Φώτη Ιωάννη Γιασεμή από την Αγία Άννα Εύβοιας που πήρε έφημη μνήμα, τον Ευθύμιο Αλκιβιάδη Πράπα από την Λάρισα έφημη μνήμα, τον Νίκο Σκοπέα Μακέλεν από την Καλαμάτα έφημη μνήμα και τον Αχιλέα Παλάσκο από τη Θεσσαλονίκη έφημη μνήμα. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους μαθητές που έκαναν την Ελλάδα μας για ακόμα μια φορά περήφανη. Αυτό είναι το ευχάριστο. Το δυσάρεστο βέβαια δεν έρχεται από τα παιδιά και από τον επιστημονικό κόσμο, αλλά έρχεται ακόμα μια φορά από την πολιτεία. Με το άρθρο 2 διάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του σχεδίου νόμου για την αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξακοτίζεται από τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση το μάθημα της αστρονομίας. Είναι κρίμα για μια Ελλάδα που θεμελίωσε την επιστήμη αυτή να πάψουν πια να διδάσκονται τα παιδιά μας την αστρονομία στα σχολεία. Υπάρχει ένα κείμενο διαμαρτυρίας το οποίο θα μπει στο blog μας και θέλω να το χρησιμοποιήσετε στη διαβούλευση ως διαμαρτυρία για αυτού του ανοσιουργήματος, ας πούμε, που κάνει η επίσημη πολιτεία και ειδικά το Υπουργείο Παιδείας να εξακοτίζει το μάθημα της αστρονομίας. Βέβαια, η απάντησή μας είναι η σημερινή συγκέντρωση. Υπάρχουν πάρα πολλά ερασιτεχνικά σωματεία ανά την Ελλάδα και δημιουργούνται και άλλα, όπου η ερασιτεχνική αστρονομία ανθεί και βέβαια σε ερασιτεχνικό επίπεδο, αλλά και οι επαγγελματίες αστρονόμοι, όπως θα σας πει και ο κύριος Μουσάς, διαπρέπουν στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν ντροπή σε αυτή τη χώρα που γέννησε την αστρονομία και την θεμελίωσε να εξοβελίζεται το μάθημα αυτό από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εμείς οι ερασιτέχνες αστρονόμοι αλλά και οι επαγγελματίες θα δώσουμε το παρόν σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση και με τις παρατηρήσεις μας και με το επιστημονικό έργο που κάνουμε, ούτως ώστε η αστρονομία να παραμείνει ως μάθημα, τουλάχιστον επιλογής μάθημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αλλά ό,τι και να κάνουν, η αστρονομία είναι βαθιά χαραγμένη στην ψυχή του Έλληνα και δεν θα το καταφέρουν. Σήμερα είναι κοντά μας ο καθηγητής κύριος Μουσάς, είναι διευθυντής του εργαστηρίου φυσικής και θα μας μιλήσει για την κατάκτηση της Ελλήνης. Τον ευχαριστώ θερμά για ακόμα μια φορά που είναι μαζί μας. Παρακαλώ κύριε Μουσά να έρθει τον καλύτερο. Σας ευχαριστώ όλους όσους εδώ, σας ευχαριστώ που στηρίζετε τις εκδηλώσεις μας. Θα συνεχίσουμε την ομιλία του κυρίου Μουσά. Θα μιλήσει ο κύριος Κρυάρης. Πιθανόν να έχουμε και δεύτερη ομιλία από τον κύριο Κρυάρη. Μετά θα ακολουθήσουν οι συμμετοχές, τα διπλώματα μάλλον συμμετοχής αυτών που μετήχαν στα μαθήματα λαϊκής αστρονομίας που κάνουμε κάθε Σάββατο στη συνεργασία με το Δήμο. Και μετά θα είμαστε ελεύθεροι να παρακολουθήσουμε από τα τηλεσκόπια μας τη Σελήνη, τον Κρόνο και άλλα ουράνια αντικείμενα. Η πρωτοτυπία της σημερινής εκδήλωσης είναι ότι θα δείχνουμε ζωντανά με τον προβολέα την περιοχή που προσεδαφίστηκε το Απόλλων 11 και θα τη βλέπουμε και μέσω των τηλεσκοπίων αλλά και με τον βιντεοπροβολέα στο πανί
θα δούμε πού ακριβώς προσεδαφίστηκε το Απόλλων 11. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είστε κοντά μας. Που συνεχίζονται αυτές οι βραδιές με επιτυχία, οι παρατηρήσεις, οι διαλέξεις, τα μαθήματα. Και είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσετε με επιτυχία, πιστεύω, και τα επόμενα χρόνια, όλο με περισσότερο κοινό. Υπάρχουν κάποιες θέσεις εδώ, αν θέλετε να δοκιμάσετε να καθίσετε. Στην συνέχεια, λοιπόν, όπως προανάγγειλε ο κύριος Ραπατζίκος, θα κάνω μια γρήγορη παρουσίαση και θα ακολουθήσει στο ίδιο μήκος κύματος ο κύριος Κριάρης για τον ρόλο που έπαιξε η κατάκτηση της Σελήνης, η μελέτη της Σελήνης, που όσο παράδοξο και αν φαίνεται, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως όλος ο πολιτισμός μας, ξέρω πολύ θα γελάσω, αλλά θα δούμε γιατί τολμώ να λέω κάτι τέτοιο, όλος ο πολιτισμός μας βασίστηκε πάνω στην μελέτη της Σελήνης, και θα δείτε γιατί. Οι άνθρωποι από την προϊστορική εποχή παρατηρούσαν τον ουρανό, ήθελαν να κατανοήσουν πώς γίνονται τα διάφορα φαινόμενα που βλέπουμε στον ουρανό, και καθώς υπήρχε μια εποχή που δεν είναι και πολύ παλιά, οι άνθρωποι θέλαν δεν θέλαν κάθε νύχτα έβλεπαν την Σελήνη, πως κινείται, τα αστέρια γύρω από τη γη φαινομενικά κινούνται, τους πλανήτες, έβλεπαν τις αναλλαγές των εποχών, από πού ξεκινάει κάθε πρωί ο ήλιος και που διεί τη διάρκεια της μέρας, και αντιλήφθηκαν ότι εν τέλει η ζωή τους εξαρτάται από το πού ανατέλει και διεί ο ήλιος, ή το ψάρεμα, το κυνήγι εξαρτάται από τη φάση της Σελήνης. Εδώ οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουν πολύ καλά αυτή την εξάρτηση, και έτσι θέλησαν να προβλέψουν αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή πότε θα έχουμε ησημερία, πότε ο ήλιος θα έχει τέτοια τροχιά στον ουρανό που να είναι μέγιστη η ημέρα και ελάχιστη η νύχτα, πότε εν τέλει θα οργώσουμε και θα σπείρουμε, ή πότε θα ρίξουμε τα παραγάδια για να μαζέψουμε ψάρια, βέβαια, να ψαρέψουμε και να φάμε. Αλλά πολύ πιο βασικό, το πότε θα σπείρουμε. Έτσι λοιπόν άρχισαν να αναπτύσσουν ημερολόγια που βασίζονταν κατά κύριο λόγο στον ήλιο αλλά και τη Σελήνη, και εκεί ακριβώς αρχίζει και μπαίνει στο παιχνίδι η δυσκολία που η διάρκεια του σεληνιακού μηνός, 29,5 ημέρες, δεν είναι ούτε 29 ούτε 30. Χάθηκε όμως να είναι, ας πούμε, ένα ακέραιο υποπολαπλάσιο των 365 ημερών, να έχουμε 10 μήνες ή άντε 12 μήνες ακριβώς σεληνιακούς, έλεγαν ήδη από τότε οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσουν να φτιάξουν σωστά ημερολόγια, άρχισαν να αναπτύσσουν τα μαθηματικά. Έτσι λοιπόν, τα μαθηματικά μαζί με την αστρονομία μπήκαν στο παιχνίδι του πολιτισμού, που ξεκίνησε ως αποτέλεσμα της προσπάθειας του ανθρώπου να έχει καλύτερη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, μια εποχή που οι άνθρωποι, βέβαια την προϊστορική,
ζούσαν κάτω από δύσκολες συνθήκες και είχαν άγρια ασυρία. Και με την βοήθεια των μαθηματικών της αστρονομίας άρχισε να αναπτύσσεται μια-μια και οι υπόλοιπες επιστήμες. Η Σελήνη λοιπόν, που ήδη την θαυμάσαμε και θα τη θαυμάσουμε πολύ περισσότερο συνέχεια με τα τηλεσκόπια, όπως είπαμε έπαιξε σημαντικό ρόλο και ειδικότερα οι αποστολές Απόλλων που οι επιστήμονες των ΗΠΑ κατόρθωσαν μετά από αρκετές δεκαετίες διαστημικής επιστήμης να στείλουν τον άνθρωπο στο φεγγάρι. Και προσέξτε εδώ, σε αυτό το λογότυπο της αποστολής Απόλλων 13, που δυστυχώς οι άνθρωποι βέβαια σκοτώθηκαν, θα ξέρετε ίσως ή θα διαβάσατε προηγουμένως στην υπέροχη αφίσα που έχει φτιάξει ο Σύλλογος των Αστρονόμων. Γράφει λοιπόν το Απόλλων 13, η επιστήμη έρχεται από τη Σελήνη, μας λέει στα λατινικά. Και έχει βέβαια, βλέπετε τον ήλιο με το τέτρυπο άρμα εκεί και τη Σελήνη στο υπόβαθρο. Πράγματι λοιπόν, η Σελήνη επέτρεψε να μάθουμε πολλά καινούργια πράγματα. Το διαστημικό πρόγραμμα επέτρεψε να αναπτυχθούν ένα σωρό καινούργια υλικά, υπολογιστές, για παράδειγμα, καινούργια μέσα, υλικά, από αυτά που χρησιμοποιούμε καθημερινά ακόμα και στην ιατρική αλλά και στην κουζίνα σας. Και όπως πάντα, οι ρίζες όλων των επιστημών πάνε πίσω στην Ελλάδα. Θα απορείτε τι είναι αυτά τα πράγματα που βάλε εδώ στην εικόνα αυτή. Από τι είναι φτιαγμένα, τα έχετε δει ποτέ? Ξέρετε τι είναι? Κανείς? Μοιάζουμε τσαρούχια. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αλτήρες, είναι βαράκια. Τα συγκεκριμένα είναι φτιαγμένα από πέτρα, σμιλευμένα πολύ προσεκτικά, τα οποία χρησιμοποιούσαν σε κάποιο άθλημα οι Έλληνες, τα πέταγαν προς τα πίσω. Στον πόλεμο πετάγαν απλώς βαριές πέτρες για να πάρουν μεγαλύτερη φόρα, για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ορμή. Για την ακρίβεια, οι αθλητές, οι πολεμιστές, καθώς έπρεπε κάποιοι να πηδήξουν μακριά, και αυτή ακριβώς η πράξη είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να χρησιμοποιήσει την φυσική για να αποκτήσει μεγαλύτερη ορμή ο αθλητής ή ο πύραυλος. Και έτσι ανέπτυξαν οι άνθρωποι τους πυράβλους, αφού πέρασαν προηγουμένως από άλλα μηχανήματα, την πετομηχανή για παράδειγμα, που ο Αρχίτας από τον Τάραντα έφτιαξε ένα σχέδιό του, εδώ βλέπουμε, ήταν ένα είδος πυράβλου, μπορούμε να υποθέσουμε, που επέτρεπε να κινείται ένα βαρύτερο από τον αέρα αντικείμενο και να κάνει μια διαδρομή μεγάλη πετώντας. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι μπόρεσαν να πάνε εν τέλει πριν από λίγα χρόνια στην Σελήνη. Και είδαμε, πριν ξεκινήσουμε, θα είδατε ένα πολύ ωραίο φιλμ, 2-3 για την ακρίβεια είδαμε διαφορετικά. Ένα από αυτά έδειχνε την κατάκτηση της Σελήνης και εκεί είδαμε και πώς πήγαινε το διαστημόπλιο και πώς βγήκε ο άνθρωπος και περπάτησε στο φεγγάρι.
η μελέτη του οποίου